Από τη μέχρι τώρα συζήτηση επιβεβαιώνεται πλήρως η τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ότι όλα τα αστικά κόμματα εξουσίας διαχρονικά μέσα από αστικές μεταρρυθμίσεις του κράτους, των θεσμών και των μηχανισμών του είχαν και έχουν βασική μεριμνά τους την προσαρμογή του κράτους στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Το μέλημα αυτό γίνεται και σε φάση καπιταλιστικής ανάπτυξης και σε φάση καπιταλιστικής κρίσης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν ένα και μόνο στόχο. Να είναι μια όσο γίνεται πιο καλοκουρδισμένη μηχανή, το κράτος, οι θεσμοί και οι μηχανισμοί του, που θα υπηρετούν απαρέγκλητα την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό υπηρετεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, αυτό υπηρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα 4 χρόνια στα πλαίσια του εξοραϊσμού και της διαχείρισης του καπιταλιστικού κράτους και πάει λέγοντας. Η Νέα Δημοκρατία τώρα με το παρόν σχέδιο νόμου για το επιτελικό κράτος, σε μια φάση ανεμικής και επισφαλούς για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων ανάπτυξη, ετοιμάζεται να νομοθετήσει άμεσα όλες εκείνες τις παρεμβάσεις στην κρατική δομή, έτσι ώστε να είναι εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων του κεφαλαίου, στη βάση των όσων έχουν νομοθετηθεί σε βάρος του λαού με τα 3 μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα, στη βάση των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν και του ΟΣΑ, αυτό άλλωστε αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, η έκθεση συνεπειών και πάει λέγοντας. Την κατεύθυνση αυτή δεν την αφισβητεί κανένα από τα κόμματα που τοποθετήθηκαν σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις και τώρα και από ό,τι φαίνεται και στην Ολομέλεια. Παρά τις όποιες επιμέρους διαφωνίες και διαφορές μεταξύ τους, οι όποιοι εξυγχρονισμοί του κράτους σηματοδοτούν τη δυνατότητα αυτού να παρεμβαίνει σταθερά στην οικονομία ως συλλογικός καπιταλιστής, να χαράσει το δρόμο αυτής της ανάπτυξης, να μοιράζει την πίτα, να προσπαθεί να εξομαλύνει ανταγωνισμούς μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων. Με πρόσχημα αυτή την αναποτελεσματικότητα του κράτους, τη χαμένη αξιοπιστία από τους πολίτες, τη σπατάλη, τα διάφορα σκάνδαλα και τις κακές υπηρεσίες, προβλήματα υπαρκτά στον έναν ή στον άλλο βαθμό, προωθούνται αυτές ακριβώς οι αναδιαρθρώσεις, ώστε με καλύτερο τρόπο αυτές να υπηρετούν πιο αποτελεσματικά αυτή την ανάπτυξη, τη δίκαιη που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, τη βιώσιμη που λέει η Νέα Δημοκρατία, σε κάθε περίπτωση καπιταλιστική ανάπτυξη προς όφελος των λίγων και του ανταγωνισμού. Πρόκειται για αλλαγές που δεν έχουν καμία, μα καμία απολύτως σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Τι σχέση έχει αυτό το κράτος, το επιτελικό που λέτε εσείς, που τον έχετε φορτώσει με 1002 βάσανα, με τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται μια κρατική διοίκηση πιο συγκεντρωτική, πιο επιτελική, πιο στενά δεμένη με τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο επιθετική και εχθρική απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Αντιθέτως, οι επιμέρους διαφωνίες ή προτάσεις που ακούστηκαν από τα άλλα κόμματα είχαν να κάνουν με το πώς το αστικό κράτος θα γίνει πιο αποτελεσματικό στην υλοποίηση αυτών των αντιλαϊκών στόχων και δεσμεύσεων, αφού έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα κόμματα, συν και όσα δεν έχουν μπει πλέον σε αυτή την Βουλή, έχουν ψηφίσει το 3ο μνημόνιο και φυσικά έρχεται να κάτσει πάνω στο 1ο και στο 2ο. Εμείς ως ΚΚΕ δεν ταυτίζουμε το πιο δημοκρατικό με το πιο αποτελεσματικό. Καμία σχέση. Άλλωστε, το ίδιο το 3ο μνημόνιο αναφέρεται για την αναβάθμιση του ρόλου του κράτους και των πυλώνων του, με σκοπό ακριβώς αυτή την αποτελεσματική λειτουργία στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Ακούσαμε για διαφάνεια,
για ισονομία, για πάταξη της διαφοράς, για σύσταση αρχής διαφάνειας και πάρα πολλά άλλα, για δημοκρατία, για δημοκρατικό κράτος. Και όλα αυτά κάθε φορά που αναφέρονται στις όποιες μεταρρυθμίσεις έχει ανάγκη να κάνει το κράτος μέσω των αστικών κομμάτων. Αποκρύπτουν κατά τη γνώμη μας και αποσκοπούν το γεγονός ότι όσο πιο πολλές και πολυπίκυλες είναι σήμερα οι μορφές διακομματικού διαλόγου, διαβουλεύσεων, κοινωνικού διαλόγου, χωρίς να τις αγνοούμε βεβαίως, και διαφόρων άλλων δημοκρατικών θεσμών και οργάνων, τόσο περισσότερο όλα αυτά είναι αποστραγγιγμένα από κάθε ουσιαστικό περιεχόμενο, μια και όλες οι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται σε υψηλότερους ορόφους, όσο γίνεται μακρύτερα από αντιμονοπωλιακές επιδράσεις. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε ζήσει τέτοιου μεγέθους και με τέτοια ταχύτητα αστικές μεταρρυθμίσεις, τόσους δημόσιους διαλόγους, τόσες επιτροπές και συμβούλια, τόσες μεγάλες αλλαγές στο δίκαιο ή τη σύμφυση του εθνικού με το ευρωπαϊκό δίκαιο, κι όμως ποτέ άλλοτε ο λαός δεν βρισκόταν τόσο μακριά από τα πραγματικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Πιθανόν ο πιο απόμακρος γαλαξίας του αστρικού μας συστήματος να περιβάλλεται με λιγότερα νεφελώματα από ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο και οι λειτουργίες του σύγχρονου αστικού κράτους. Για το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό η διάκριση του ουσιαστικού περιεχομένου και τον εσωτερικό χαρακτήρα του κράτους από το όποιο εξωτερικό περιτύλιγμα, από τη φορεσιά που μπορεί να αντιθεί, από τη μορφή που μπορεί να πάρει σε κάθε φάση εξέλιξής του. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ένας εξυγχρονισμός του αστικού κράτους, το πιο επιτελικό κράτος, που είναι ο τίτλος, με όποιο πρόσημο και αν αυτό γίνει, αριστερός, σοσιαλδημοκρατικός ή φιλελεύθερος, το έχουμε ζήσει, αφορά την ενίσχυση της αντιλαϊκής αποτελεσματικότητας και όχι βεβαίως ως προς την αλλαγή του χαρακτήρα του προσανατολισμού του. Το κράτος, οι θεσμοί και οι μηχανισμοί εξελίσσονται, μεταλλάσσονται, κάνουν το αναγκαίο lifting, αλλά δεν εκδημοκρατίζονται, ούτε γίνονται φιλολαϊκοί εξαιτίας της αρχής καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης. Αντιθέτως, γίνονται ακόμα πιο αντιδημοκρατικοί στον κίνδυνο μιας συνολικής αμφισβήτησης του καπιταλιστικού κράτους σε συνθήκες καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Άλλωστε, όλοι επισημαίνουν εδώ ότι η εναλλαγή κυβερνήσεων δεν πρέπει να θίξει τη συνέχεια του κράτους. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχεια του κράτους. Πολύ περισσότερο που μια σειρά μηχανισμοί του πρέπει να είναι ανεπίδραστη από την κυβερνητική εναλλαγή και μάλιστα οι εξυγχρονισμοί που διακηρύσουν διάφοροι αποσκοπούν να τους κάνουν ακόμα περισσότερο ανεπίδραστους από εκλογικές αναμετρήσεις και εναλλαγές κυβερνήσεων. Είναι ένας από τους στόχους που θέτει το σχέδιο νόμου. Το δίλημα λοιπόν που προβάλλει το σχέδιο νόμου και στο σύνολό του τα υπόλοιπα κόμματα, κατά την άποψή μας, δεν είναι εάν το κράτος αυτό, το αστικό, το καπιταλιστικό, είναι αποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό, αλλά εάν θα είναι αστικό επιτελικό κράτος ή εργατικό λαϊκό κράτος. Εμείς ως ΚΚΕ υπηρετούμε το δεύτερο. Αυτό θέλουμε να οικοδομήσουμε. Από το λαό για το λαό. Ευχαριστώ.